ισχυρά μηνύματα έστειλε με την επίσκεψή του στην Κύπρο, την πρώτη μετά την ανάληψη των νέων του καθηκόντων, ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ο Νίκος Δένδιας έφτασε φανερά ευδιάθετος στο Προεδρικό γύρω στις 9:30 το πρωί. Κάντε καλημέρα. Μας κάνει λίγο ζέστη. Λίγο. Υγρασία. Καλά, εγώ το νιώθω λιγότερο από τη χαρά μου που είμαι εδώ. Στην είσοδο τον ανέμενε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, με τον οποίον είχαν αναπτύξει στενή συνεργασία, ενώ ο ιδίο υπηρετούσαν ως υπουργοί εξωτερικών των χωρών τους. Είμαι σίγουρος ότι η συνεργασία μας θα είναι εξαίρετη και με την παρουσίαση στο Υπουργείο Άμυνα στην Ελλάδα γίνεται με ακόμα πιο ασφαλής. Η Ελλάδα αλλά και η Κύπρος υπήρξαν πάντοτε δυνάμεις σταθερότητας. Στο επίκεντρο των διευρυμένων συνομιλιών που ακολούθησαν στο Υπουργείο Άμυνα, στην παρουσία των αρχηγών του ΓΕΦ και του ΓΕΘΑ και του Έλληνα πρέσβη, βρεθήκαν η ενίσχυση της διμερούς και των πολυμερών περιφερειακών αμυντικών συνεργασιών και οι νέες προοπτικές που διανοίγονται μέσω της εξασφάλισης κοινωναμυντικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στρατιωτικό άγημα απέδωσε τιμές στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και στον αρχηγό του ΓΕΘΑ κατά την άφιξή του στο Υπουργείο Άμυνας. Η επίσκεψή σας μας δίνει την ευκαιρία να επαναβεβαιώσουμε τις στέρεες βάσεις στις οποίες είναι χτισμένες οι αδερφικές σχέσεις της Ελλάδος με την Κύπρο. Η σύσταση του Ανωτάτου Συμβουλίου Διακυβερνητικής Συνεργασίας και η ενεργοποίηση του πολιτικού οργάνου διαβούλευσης μεταξύ των δύο Υπουργείων ήταν μόνο η αρχή, διαμήνυσαν Μιχάλης Γιωργάλας και Νίκος Δένδιας. Όλες μας οι ενέργειες έχουν ένα και μόνο σκοπό. Την ενδυνάμωση της αποτελεσματικής μας ικανότητας. Η Κύπρος δεν κοίται μακριά, δήλωσε με νόημα ο Νίκος Δένδιας, τονίζοντας την ισχυρή βούληση για εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Συζητήσαμε πολύ συγκεκριμένα, πολύ πρακτικά βήματα τα οποία πρέπει να κάνουμε. Και επίσης συζητήσαμε πώς μπορεί να διευρυνθεί η διαλειτουργικότητα των ενόπλων δυνάμεών μας. Η Ελλάδα θα συνεχίσει την αμέριστη συμπαράστασή της για την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης της Ζωνικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας, διαβεβαίωσε ο Νίκος Δένδιας, ενώ εξέφρασε τη λύπη του για την αδόκητη απώλεια του 20χρονου ευελπή Γιώργου Χατζιωνά. Για μας, λύση δύο κρατών δεν υφίσταται. Είμαστε και θα είμαστε αρρωγοί της κυπριακής δημοκρατίας στην προσπάθεια αποφυγής τετελεσμένων. Εγώ ίδιος έχω πει επανειλημμένως, για μας η Κύπρος δεν κοίται μακράν. Συνοδευόμενος από τον Υπουργό Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε τον τύπο της Μακεδονίτισσας και τα φυλακισμένα μνήματα όπου κατέθεσε στεφάνι, και ακολούθως το στρατόπεδο της Ελδίκ στην Μπαλούντα.